Είναι μια από τις πολύ σημαντικές εκδηλώσεις του Ποντιακού Συλλόγου Πτολεμαϊδας και μόνο η έλευση του Θωμάτου Δημητριάδη, ενός θεολόγου ιστορικού διδάκτορα ιστορίας, για ένα θέμα πολύ σημαντικό όπως το αντάρτικο σωτηρίας του Δυτικού Πόντου, των Ελλήνων του Δυτικού Πόντου, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι σημαντικό γιατί έχει κάνει έρευνα. Είναι σημαντικό γιατί ο ίδιος έχει γράψει και έχει ερευνήσει πάρα πολύ, αλλά και έχει στοιχεία ιστορικά επί πολλά χρόνια. Και είναι από τα βιβλία του. Τα βιβλία του ζητούνται σε όλη τη χώρα ακριβώς για να αναδείξουν μια σημαντική πτυχή του ποντιακού ελληνισμού. Χαιρόμαστε και μόνο για την παρουσία του Θωμάτου Αλεξιάδη. Καλέσαμε όλο τον κόσμο, γιατί και αυτή η εκδήλωση είναι ενταγμένη στο πλαίσιο των πολυσχηδών δράσεων του Ποντιακού Συλλόγου Πτολεμαϊδας, αλλά και ενός ολοκληρωμένου κύκλου που αφορά τη γνώση και την ιστορία, ακριβώς για να ξέρουμε, να γνωρίζουμε και να μαθαίνουν και οι νεότερες γενιές για όλα αυτά που συνθέτουν τον ποντιακό ελληνισμό. Έχετε παρατηρήσει ότι δεν αρκούμαστε μόνο στους χορούς και γενικότερα στις εκδηλώσεις που αφορούν αυτό το μέρος των δράσεων ενός συλλόγου, αλλά μπαίνουμε και στα θέματα της ιστορίας με σημαντικές συστηματικές εκδηλώσεις που αφορούν ακριβώς βιβλιοπαρουσιάσεις, που αφορούν διαλέξεις, που αφορούν την πρόσκληση σημαντικών προσωπικότητων και καθηγητών που έχουν γνώση της ιστορίας του ποντιακού ελληνισμού. Ευχαριστούμε τον κόσμο που στηρίζει, βοηθάει και συμμετέχει σε όλες τις εκδηλώσεις του Ποντιακού Συλλόγου Πτολεμαϊδας και ζητούμε να είναι πάντα παρόν, ακριβώς γιατί έχουμε εντάξει πολλές ακόμη δράσεις και για το επόμενο χρονικό διάστημα. Σε εθνικής επετείου της Επανάστασης του 1821 επιλέξαμε να αναδείξουμε στον κόσμο το Ποντιακό Αντάρτικο, οι τελευταίοι ακρίτες του ελληνισμού. 100 χρόνια μετά την Επανάσταση του 1821, οι Έλληνες στον Πόντο, ως γνήσιοι απόγονοι του Κολοκοτρώνη και του Καραϊσκάκη, την ελληνικότητά τους, υπερασπίστηκαν την ορθόδοξη πίστη τους ενάντια στις γενοκτόνες προσπάθειες των Τούρκων. Τιμούμε με αυτόν τον τρόπο τον αγώνα με την αυταπάρνηση που έδωσαν για να σώσουν τα γυναικόπαιδα και να αναδείξουμε την ιστορία τους, η οποία ιστορία δυστυχώς δεν διδάσκεται στα σχολεία. Είναι μια μεγάλη υποποιία το ελληνικό Αντάρτικο. Άμα δεν υπήρχε το ελληνικό Αντάρτικο στον Πόντο, δεν θα μιλούσαμε για 353.000 θύματα της γενοκτονίας, αλλά θα μιλούσαμε για έναν ολοκληρωτικό αφανισμό του ελληνικού στοιχείου από τον Πόντο. Το Αντάρτικο του Πόντου αποκαλείται πολύ δίκαια και σωστά Αντάρτικο σωτηρίας των Ελλήνων του Πόντου, γιατί στόχευε στην επιβίωση και διάσωση όλων των πληθυσμών που είχαν καταφύγει στο βουνό, και εννοούμε βρέφη, γυναίκες, παιδιά, γέροντες και αναξιοπαθούντες, όλοι δηλαδή οι ορεινοί κυρίως οικισμοί. Το Αντάρτικο του Πόντου, μάλλον οι Έλληνες του Πόντου, να το πω διαφορετικά, αρνήθηκαν το βιασμό της συνείδησής τους. Δηλαδή αρνήθηκαν να γίνουν Τούρκο Ορθόδοξοι, όπως στόχευαν οι νεότουρκοι μετά το 1908 την Επανάστασή τους, να τουρκοποιήσουν όλους τους πληθυσμούς, δηλαδή την πολυεθνική και πολυπολιτισμική Οθωμανική Αυτοκρατορία, να την καταστήσουν εθνικό κράτος με τη μορφή που τη βλέπουμε σήμερα. Οι Έλληνες λοιπόν του Πόντου αρνήθηκαν το βιασμό της συνείδησής τους. Οι Έλληνες του Πόντου πολεμούσαν για να ζήσουν ισόνομα, ισότιμα και ειρηνικά με τις υπόλοιπες εθνότητες του τόπου τους. Η αντίσταση είναι ο μόνος δρόμος για να μην χαθείς στο ρου της ιστορίας. Δεν υπήρξαν στασιαστικές κινήσεις, επαναστατικές ενέργειες ή απελευθερωτικός αγώνας. Και οφείλουμε να κάνουμε μια αναφορά στις γυναίκες του Πόντου, οι οποίες προσέφεραν ποικιλότροπα, και πιο συγκεκριμένα στις γυναίκες, γιατί είχαμε και την εορτή της γυναίκας πριν μερικές ημέρες. Οι γυναίκες προσέφεραν ποικιλότροπα. Όσες από τις γυναίκες ήταν μέσα στην πόλη της Πάφρας, συνέλεγαν τρόφιμα, ρουχισμό και χρήματα και τα έστειλαν στο βουνό. Όσες γυναίκες βρίσκονταν στο βουνό, οργάνωναν τα συσίτια, περιέθαλπαν τους τραυματίες και τους ασθενείς. Και κάποιες από αυτές
κάποιος, ήταν, φορούσαν την αντάρτικη στολή, έδαιναν και τα παιδιά τους στην πλάτη και πολεμούσαν για το αγαθό της ελευθερίας της ύπαρξής τους. Για την τιμή και την αξιοπρέπειά τους. Είναι ένα γεγονός ανεπανάληπτο στην ελληνική ιστορία και είναι από τις κορυφαίες στιγμές της ιστορίας του ελληνισμού. Θέλω εδώ να τονίσω το χρέος της πολιτείας. Γιατί η ιστορία το αντάρτικο των Ελλήνων του Πόντου, το αντάρτικο σωτηρίας, κοσμεί την ιστορία του οικουμενικού ελληνισμού και τιμά την ιστορία του ελληνικού έθνους. Η ελληνική πολιτεία λοιπόν έχει χρέος να εντάξει την ιστορία των Ελλήνων του Πόντου στα σχολικά εγχειρίδια για να διδάσκεται και να παραδίδεται αυτούσια και ανώθευτη αληθινή. Είναι ένα χρέος που τη βαραίνει. Να τιμήσουμε τη μνήμη των νεκρών μας, όλων αυτών των αγωνιστών μας που έδωσαν και τη ζωή τους προκειμένου να σώσουν από τη σφαγή γυναίκες, βρέφη και παιδιά. Αγάπη πάντα και συγκίνηση, διαβάζουμε φίλε Θωμά τα πονήματά σου, μας ολοκληρώνεις πραγματικά, νιώθουμε την τιμή και την ευθύνη. Ήμουν χθες στον αντίστοιχο σύλλογο, στην Εύξηνο Λέσχη, νάω σας. Φίλε, Πρόεδρε, και εκεί υπάρχουν απίστευτα ντοκουμέντα, ιστορικά, αρχεία που έχουν έρθει από το φροντιστήριο της Αργυρούπολης του 1300 και αποδεικνύουν πραγματικά ότι ο Πόντος, το αυταπόδεικτο, το γνωστό ότι ο Πόντος είναι Ελλάδα, ότι οι Έλληνες του Πόντου είχαν αγάπη για την πρόοδο, για τα γράμματα, για τις τέχνες, για το εμπόριο. Είμαστε λοιπόν περήφανοι από γονεί τους και τούτα τα έργα μας κάνουν ακόμα πιο περήφανοι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη κύριε Πρόεδρε, σε εσάς και τα μέλη σας. Καλή δύναμη κύριε Θωμάρη. Είναι γνωστό ότι στην σημερινή έτσι παρουσίαση όλοι θα συγκινηθούμε. Αυτό το περιμένουμε έτσι κι αλλιώς γιατί ξέρουμε πώς γράφει ο Θωμάς. Ο Θωμάς είναι από το χωριό μου, είναι από τη Μεσιανή, τον εκτιμώ για πολλούς λόγους. Ο ένας είναι γιατί κάνει μια συνεχή προσπάθεια, αδιάκοπη, ακατάπαυστη, προκειμένου να αναδειχθούν οι αλήθειες για τις περιοχές των προγόνων μας. Και βλέποντας και το χάρτη, μάλλον θα μιλήσει και για τα μέρη των δικών μου προγόνων, που είναι πολύ σημαντικό αυτό. Συνηθίζω και λέω για τον Θωμά ότι είναι ένας άνθρωπος που όταν τον ακούς αισθάνεσαι ότι ζεις αυτά τα οποία περιγράφει και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας όλους. Είναι σημαντικό για μας όλους γιατί πιστεύουμε, εκτιμούμε και προσδοκούμε ότι και οι νεότεροι από εμάς θα συνεχίσουν με την ίδια έτσι ζέση να παρακολουθούν τα θέματα που αφορούν τους προγόνους μας, τους προγόνους τους. Τώρα, σε ό,τι έχει σχέση με τον ίδιο εδώ το σύλλογο, θέλω να πω ότι είναι ένας ζωντανός σύλλογος. Γνωρίζουμε τους ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με τα θέματα, τα κοινά που έχουν σχέση με το σύλλογο αλλά και την κοινωνία της περιοχής. Είναι παραγωγικός, συζητούμε τακτικά μαζί, γνωρίζουμε τόσο τις προοπτικές όσο και τα προβλήματα. Είμαστε μαζί σας, Αντώνη, Γιάννη, φίλε, όλοι εσείς. Είμαστε μαζί σας για να βοηθήσουμε και εμείς ως περιφέρεια, ως αυτοδιοίκηση δευτέρου βαθμού, να αναδείξουμε τις δυνατότητές σας, να βελτιώσουμε όπου χρειαστεί τις συνθήκες παροχής των υπηρεσιών σας και εργασίας σας και να κάνουμε πιο ελκυστικό αυτόν τον χώρο ως μια κυψέλη δημιουργίας και αντίληψης για τον ποντιακό ελληνισμό αλλά και βελτίωσης ακόμα παραπάνω της συμμετοχής σας στα κοινωνικά δρόμενα. Ουσιαστικά όλη η γνώση πρέπει να καταλήγει στο κομμάτι της διεκδίκησης. Γι' αυτό μεταλαμπαδεύουμε αρχές, δεδομένα και ζητούμενα που σε πολλούς μπορεί να είναι και άγνωστα για να τα ξέρουν όλοι. Ξεκινάει σήμερα ουσιαστικά ένα τρίμερο εκδηλώσεων για την επέτειο της 25ης Μαρτίου. Και αυτή η εκδήλωση ουσιαστικά ανοίγει, αν θέλετε, και τις εκδηλώσεις που θα γίνουν και σήμερα και αύριο και την Δευτέρα. Κλείνω γιατί αξία έχουν αυτά που θα πούνε οι συγγητές και ο κύριος Αλεξιάδης, λέγοντας μόνο ένα πράγμα.
και στο Αντάρτικο της σωτηρίας, όπως σωστά είπε ο Αντώνης, αλλά και το 1821 ένα πράγμα είχαν μέσα στην ψυχή τους, τη φλόγα για την ελευθερία, για να αναπνέουν ελεύθερο αέρα. Χρόνια πολλά σε όλους μας, να μην ξεχνάμε τα μηνύματα, γιατί αυτά μας στρέφουν και αυτά μας οδηγούν στην πορεία. Σας ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια. Αναμένουμε με αγωνία.